Μπορεί να έχω σας παρακαλώ λίγο την προσοχή σας, πριν πάτε να γράψετε οποιοδήποτε σχόλιο κάτω από αυτό το βίντεο. Ακούστε αυτό, επειδή στο προηγούμενο βίντεο είχαμε αρκετά σχόλια τέτοιου τύπου, θέλω να ξεκαθαρίσω λίγο κάτι. Παρακαλείτε οι headphone users να βγάλετε τα ακουστικά σας ή να τα χαμηλώσετε, και εσείς που έχετε ηχεία να τα χαμηλώσετε επίσης. Απομακρύνετε γέρους ή γενικά άτομα τα οποία έχουν πρόβλημα με την καρδιά τους και... Παίζω στο BBE! Ναι, είναι ο public beta, κάτι, ο τεστ τέλος πάντων server της Riot, στον οποίο μπορείς να δοκιμάσεις πράγματα πριν βγουν για τυχόν bugs κλπ. Ναι, γι' αυτό στο προηγούμενο βίντεο έπαιζα ούτε και δεν είχε βγει ακόμα. Ναι, και γι' αυτό σε αυτό το βίντεο θα προσπαθήσω να παίξω με τον Jax, το καινούργιο του skin, πριν ακόμα έχει βγει ο Jax. Πριν ακόμα έχει βγει αυτό το skin. Επίσης, να σημειωθεί ότι αφού πρώτα δεν παίζω Jax, δεν ξέρω να παίζω Jax, ό,τι έχω δει είναι από streams και βιντεάκια. Αρχικός πες! Πόσο άσχημα μπορεί να πάει. Α, παίξουμε ένα αρχικό Jax με Flash Ignite και όχι Flash Teleport. Σε περίπτωση που με ρωτήσετε με τι runes παίζω, είναι αυτά! Τα βρήκα στο problitz.net. Δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Αυτά χρησιμοποιούν συνήθως με μια γρήγορη έρευνα. Αυτά χρησιμοποιήσω κι εγώ. Και πάμε το Gods of Jax, το οποίο εδώ πέρα είναι χρυσό. Και γενικά φαίνεται σαν να είναι σαν το original, αλλά δεν είναι σαν το original. Α, όχι, είναι ένα black screen. Θα παίξουμε τον Black Jax. Όχι, καλά. Και κάτι θα σπαμάρουμε και τα likes, αυτά δεν τα έχω ετοιμάσει ποτέ. Το μεγαλύτερο και καλύτερο move το οποίο έχει κάνει η Riot είναι όταν έβγαλε τα emotes να σου δώσει αυτό το χεράκι τζάμπα. Και γιατί είναι η καλύτερη κίνηση, γιατί μπορείς να κάνεις το καλύτερο BM ever fucking ever δωρεάν. Σκοτώνεις τον αντίπαλο, like. Κάνεις outplay τον αντίπαλο, like. Ξεφεύγεις τον αντίπαλο, like. Του καταστρέφεις το tower, like. Του καταστρέφεις το base, like. Του καταστρέφεις τη ζωή, like. Του τρως την κόμενα, like. Χορεύεις πάνω από το πτώμα του ενώ πατάς like. Εάν βγάλουν και ένα ερωτηματικό θα είναι ακόμα καλύτερο. Γιατί εντάξει, και μπορείς να πιγκάρεις ερωτηματικά σου παίκτες σε περίπτωση που γίνει μια μαλακία, αλλά μπορείς να σπαμάρεις ερωτηματικά σου αντιπάλους πέρα από το chat. Όχι, στο chat μπορείς να φας και ban για bad behavior ή δεν ξέρω αν sportsmanship, πώς λέγονται αυτές τις μαλακίες. Το ping μου είναι μεγαλύτερο την προηγούμενη φορά, από τα 184 έχω πάει στα 194. Oh hey yo. Ξεκινάμε με corruption potion I think. Παίρνουμε και το world μας και πάμε ήρεμα και ωραία στο lane μας. Μαλάκα, το σκι είναι ωραίο. Βγάλε τον τρίτο. Έχεις και να βγάλεις ένα ωραίο σκι σε Jax. Οκ. Εντάξει, δεν ξέρω αν μου αρέσει το όπλο του. Για ένα σκιν το οποίο έχει την ονομασία God, το να είναι χρυσός απλά δεν μετράει. Αλλά I think it's ok. Γιατί έχω αυτό να. Γιατί έχω τον βάρος στο top. What the fuck is happening, League of Legends? Καλά, όχι ότι με πειράζει ιδιαίτερα. Δεν το έφαγε! Έλα ρε μαλάκα. Εγώ θα το έτρωγα και θα έλεγα ευχαριστώ αν ήμουν αντιπάλος τώρα. Εντάξει, δεν μου αρέσει αυτά τα πράγματα, άρρητο. Λοιπόν, πρέπει να πάμε level 2. Για να μπορέσουμε να τον πούμε. Και ξέρω ότι κανονικά... Βασικά όχι, τι νομίζω πρέπει να πάρω μετά, οπότε... Καλά είμαστε. Λοιπόν, σταμάτα με τραμπουκίζει έτσι. Δεν μ' αρέσει αυτό. Θα πάει level 2 πριν από μένα. Γιατί πήγε level 2! Έλα ρε μαλάκα! Άσε με. Αεμπέντε. Λοιπόν, παίρνουμε level. Γαμίσου! Μπαμπά σου! Έλα! Έλα, ρε μαλάκα, χάμω τα 200 ping, δεν μπορούσα να κάνω εγώ cancel το attack. Λοιπόν, μπακάρουμε. Για να δούμε το animation. Αυτό θα πρέπει να χρυσό, ας πούμε. Βέβαια, μεγαλώσαμε. Τι κάνει, ρε μαλάκα. Θέλω να δω λίγο καλύτερα το back animation εδώ πέρα. Βασικά, θέλω να με κοιτάς. Σαν με κοιτάς. Kung Fu. Οκ. Οκ. Legit back, δεν λέω.
δεν ήταν καθόλου κακό. Αλλά περίμενα περισσότερο. Από ένα σκηνή τέτοιες αξίες περιμένεις πάντα περισσότερο. Γάμι σου. Πίσω σπηλιά σου. Θέλεις να νιώσεις τη λάμπα μου στον πρόκτο σου? Αγάμι σου. Με άκουσα στο σχολείο για 28 φάρμ. Παίζω με 200 πινγκ. Όχι μάστε να παίξεις 200 πινγκ να δω πως είναι. Και δεν θα πεθχτεί ο άλλος στα σχολεία. Εγώ φιλάρακι με 200 πινγκ είχα 300 φάρμ στο 20. Δεν έχει σημασία το πινγκ. Έχει σημασία το skill show. Βάρους. Varus. Hello, Varus. Τι κάνεις, Varus? Να δείτε. Και κάνεις και ένα... Του πας και ένα dance. Του κάνεις και ένα μπι και του καρφώνεις στο πτώμα. Δείτε. Σ' αρχιδιά. Αυτό μ' άρεσε. Αυτό να σκεφτώ το πάνω να κάνω back πάνω στα αρχίδια το άλλο. Και στο bot lane ένας Draven παρτάρει. Nice fit, Draven. Οδηγημένος. Γαμίσου. Έχουμε 4-2-1. Πάμε λίγο να πάμε για 420. Ο αντίπαλος Draven έχει 9-1. Ξέρετε κάτι, τουλάχιστον μπορούμε να δούμε όλοι μαζί τα animation του νέου Jax. Π.χ. δείτε το πόσο ωραίο χρυσό γίνεται το ο ανεμοστρόφιλος το οποίο δημιουργεί. Ποιο ανεμοστρόφιλος βασικά? Το fidget spinner το οποίο έχει ο Jax στα χέρια του. Η W μας ανεβάζει, ανάβει τη λάμπα. Θα προτιμούσα, όπως όταν κάνει μερικές φορές το λάσχη, το οποίο είναι η pass, αυτό εδώ η passive του, που κάνει το γκντουβ κάτω στο εδάφος. Ας το ονομάσουμε γκντουβ για σήμερα. Μας αρέσει ο ήχος του γκντουβ. Θα προτιμούσα, ας πούμε, η Q2 να κάνει κάτι τέτοιο. Ξαναλέω, μιλάμε για ένα αρκετά ακριβό skin. Μιλάμε για legendary, νομίζω είναι το skin αυτό. Το οποίο επίσης λέγεται God. Ξαφνικά έχουμε 6 χέρια. Είμαστε από το Dragon Ball βγαλμένοι. Ήρθαμε από τον κόσμο του Dragon Ball για να μπορέσουμε να κυριαρχήσουμε και σε τούτον αυτόν τον κόσμο. Θα προτιμούσα να κάνει ένα κτούφ στο κάτω στο έδαφος επίσης. Έτσι για να δικαιολογήσουμε τα λεφτά του κάπως. Το αναβάτης λάμπας, ok, καλό, δεν λέω. Είμαστε God and the God said there should be light. Οπότε να έχουμε και το φως. Καλό και αυτό, μ' αρέσει. Θα πάταγα και ulti τώρα, θα το δούμε μετά όταν θα τραμπουκίσουμε ξανά τον φίλο μας από εδώ. Ωραία, δείτε, γινόμαστε χρυσοί. Επίσης τρώμε stun. Επίσης, έλα εδώ. Λοιπόν, θα πατήσει λίγο spell, θα πατήσει λίγο Q. Είναι όλο calculated. Αγάμι σου. Ήταν όλο τόσο calculated, θα γυρίσαμε βαρέσει βασικά. Ήρθα μου πάταγε Q κάποια στιγμή, γιατί θα νόμιζε ότι είχα τον έχω με μία Q. Ή επειδή μου μπήκε τώρα ο Κάρθος με ulti, ότι θα καταφέρω να με γυρίσει. Μάλλον όχι τόσο calculated. Αλλά ναι, όπως είδαμε, η ulti μας κάνει μια χρυσή αύρα. Cool. Cool animation, δεν μπορώ να πω. Δεν έχει αυτό το κλασικό άσπρο. Αχ. Ναι, Ράιζ, αγόρι μου, ναι, Ράιζ. Πήγαινε, all in. Θα μου τα αφήσεις, thanks. Μαλάκα! Ρε μπάσταρδε, έκανα ολόκληρο dive με την ulti σου που εσύ την πάτησες και έφυγες. Εντάξει, τουλάχιστον έχω πάει τρένο το top. Πάμε εδώ, Rise. Πάμε εδώ, εδώ. Δεν ξέρω αν το δες, αλλά πάμε εκεί, Rise. Δεν ξέρω αν μπορώ να κάνω. Α, κάνω τότε και αυτά. Ούλου. Το fuck της ημέρας. Λοιπόν, από εδώ και πέρα, άμα θυμάμαι κάποια πράγματα, θα τα λέω σαν fuck της ημέρας. Ο Jax κάποτε,
Ήταν ο Dodge Master θεωρητικά. Υπήρχαν και τα Dodge Runes κλπ. Οπότε σου ανέβαζαν και το Dodge. Κάθε φορά που ο Jax πάταγε την ή του, κανένας, μα κανένας δεν μπορούσε να τον πετύχει για κανένα που στη λόγο, ρε. Αν δεν ήταν Mage, οτιδήποτε ό,τι τα και να έκανε, με 5.000 ατάξει που να βάραγε. Πολυβόλο, όλα θα ήταν εμείς. Όλα, όλα. Και ο Jax κάποτε μπορούσε να κάνει ένα V5. 5 kill, 6 kill, δεν ξέρω και εγώ τι, να μπει μέσα στην πηγή και να τους ανοίξει τα μπρέκια, επειδή δεν μπορούσαν να τον πετύχουν. Δυστυχώς θα βγάλανε Dodge Runes, δυστυχώς αλλάξανε και το πώς δουλεύει τους σε σχέση με παλιά. Και η Καταρίνα παλιά έπαιζε με full Dodge με Runes, γιατί μπορούσε να πατήσει ulti και απλά να μην είναι ενόχλητη μες στο fight. Εν τω μεταξύ έτσι δεν παίζει ο Jax. Ξέρεις, ψόλο top όλη την ώρα και πουσάρεις, σαν να μην υπάρχει αύριο. Γιατί δεν σε νοιάζει τίποτα. Μαλάκα, τι κάνει ο Ryze! Φίλε, εγώ θα τον έκανα report υπό κάποιες συνθήκες. Ναι, πάρα λίγο. Like! No! Ryze, κουνήσου, τον έχεις! Καλά, όχι. Ίσως όχι. Ίσως έπεσα λίγο έξω. Αγάμι σου. Έχασα το vision, μαλάκα, κάπως έπρεπε να του πω. Flash. Πάμε, Ryze. Παπαγόρι μου. Το πίστεψε ο Ryze. Το σκότωσε. Oh my god, και το παίρνει ένα εκπληκτικό 1v1 fight εναντίον του Ryze και του Draven. Ο Ryze καταφέρνει να κάνει execute τον Draven λίγο πριν πεθάνει, δίνοντας έτσι ένα χαριστικό gold των 90 χρυσών coins στην ομάδα του. Το είπα καλά, όχι. Λοιπόν, για να δούμε πέρα, καταφέρει η Caitlyn να κάνει κάτι εναντίον του Varus. Ο Varus την ψάχνει, πήγε για μίλι Varus. Θα προσπαθήσει να τη πετάξει μια Q. Η Caitlyn δεν ξέρει τι είναι στη sidestep. Περπάτησε ευθεία σαν να του λέει «Να, εδώ είναι ο κόλος μου, βάλτο μου». Το ότι η ομάδα μου αυτή τη στιγμή κρέμεται από εμένα για το αν θα κερδίσει με ξεπερνάει απίστευτα πολύ. Είναι η φάση ότι μια ομάδα κρέμεται από εμένα, συγκεκριμένα εμένα, που όσοι με ξέρουν θα καταλάβουν γιατί το τονίζω έτσι, κρέμεται από εμένα για το αν θα κερδίσει που παίζω Jax, εγώ. Άδω. Καλά, μην έρθει εδώ. Φύγε. Δεν σε θέλω. Μπορώ και χωρίς εσένα. Παίρνω ένα και μόνη μου καλά. Τα καταφέρνω μια χαρά. Δεν σε έχω ανάγκη. Αγαμίσου. Παραλίγο. Οπ. Οπ. Για δούμε. Τι μπορούμε να κάνουμε. Α, για δες. Δεν έχουν inhibit. Έλα ρε φιλέ. Δεν το είχα πιστέψει τόσο πολύ, τώρα θα χάσουμε το game. Τι ήταν αυτό? No! Γιατί? Χαμότο. Προσπάθησα, φέλαρα. Αλλά αυτό το βίντεο έχει σε σκοπό το να δείξουμε το σχέδιο. Ήταν ένα game στο οποίο υπήρχα εγώ. Τελεία. Φανταστείτε για το πόσο κακό game ήταν. Δεν ξέρω τι να πω. Αυτό που έχω να πω, παιδιά, είναι να κάνετε ένα like αυτό το βίντεο αν σας άρεσε. Να κάνετε subscribe στο κανάλι αν δεν έχετε κάνει ήδη. Να τσεκάρετε την περιγραφή και τα κοινωνικά δίκτυα, όπως επίσης και για το playlist με τα υπόλοιπα lol βιντεάκια. Και μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε. Bye.